εμείς έχουμε τόσες χιλιάδες χρόνια πολιτισμού, τον οποίο δεν τον εκμεταλλευόμαστε. Δηλαδή, ακόμα και επιχειρηματικά να το σκεφτείτε. Κύριε Λακάκη, μας ακούτε τώρα? Τώρα, μάλιστα, ναι, σας πολύ ακούω. Ωραία. Έκανα μια αναφορά. Εγώ νομίζω ο Αλέξανδρος τώρα, ας θέσει το ερώτημα σε σένα για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτά που ήταν να πω, είπα τη φράση του Φρανσουά Μιτεράν και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ότι πιο ειδικό βάρος έχει η Ελλάδα και γιατί έχει ειδικό βάρος. Γιατί είναι αχθοφόρος ενός πολιτισμού. Που βεβαίως δεν είμαστε αχθοφόροι όλοι, γιατί ο Μεσοπόλεμος και γενικότερα το πνεύμα του ελληνισμού ξαναγέννησε άνδρες σοφούς και μεγάλους και στη σύγχρονη εποχή. Άλλο τώρα αν αυτό δεν είναι γνωστό στους σύγχρονους Έλληνες. Κωνσταντίνε και κύριε Λυκάκη, για να κλείσω αυτό που έλεγα, είναι ότι πραγματικά προσωπικά με βγάζει εκτός αυτού όταν χώρες όπως ακόμα και η Γερμανία, η οποία το τείχος του Βερολίνου το έχει κάνει πολιτισμό, δηλαδή το έχει κάνει μνημείο που πηγαίνει ο κόσμος και το βλέπει και το έχει αναγκάσει σαν τουριστικό προορισμό. Δηλαδή χωρίς να έχει ιστορία, δημιουργεί ιστορία. Μιας κάποιας ιστορικής αξίας. Δημιουργεί ιστορία 30 χρόνων. Εμείς έχουμε χιλιάδες χρόνια και δεν τα αξιοποιούμε, ακόμα και επιχειρηματικά το λέω. Μιλάς για το τείχος του Βερολίνου. Εδώ αξιοθέατο τουριστικό στη Γερμανία είναι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και η φούρνη του Ντεχάου. Ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι δεν υπάρχει ιστορία και προσπαθούν να δημιουργήσουν τουριστικό προϊόν. Εμείς που έχουμε από όλες πλευρές να το δεις, την ιστορία πατάμε, ζούμε στην ιστορία μέσα, δεν προσπαθούμε να το πράγουμε καν. Υπάρχουν ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, στην Διοικητήριο, την παλιά Διοικητήριο, υπάρχει ο ναός της Αφροδίτης, ο οποίος τον ξαναγέμισαν, τον βρήκανε, είπαν ότι είναι τεράστιο, ότι είναι μαγικό αυτό που βρήκαμε εδώ πέρα, και τώρα το ξανά έχουν παραχώσει με χώματα, έχουν βάλει πάλι μέσα χαλίκια, για να μην αλλοιωθεί μέχρι να δούμε πότε θα το αξιοποιήσουμε. Είναι πράγματα τα οποία σε βγάζουν τόσο αυτού πραγματικά. Και θα το ξαναπώ, είναι το μοναδικό ορατό αρχαιολογικό στοιχείο στη Θεσσαλονίκη που αποδεικνύει την ύπαρξη της Θεσσαλονίκης, της αρχαίας Θεσσαλονίκης. Διότι όλα τα άλλα είναι ρωμαϊκών χρόνων. Είναι ρωμαϊκά και μετά ακριβώς. Ρωμαϊκής εποχής και μετά. Έτσι, σωστά. Και βυζαντινών χρόνων. Εκεί πολύ μετέπειτα. Υπάρχει και νεολιθική Θεσσαλονίκη. Ήταν κάτω από εκεί πέρα που χτίστηκε το Βελίδιο. Αυτό καταπλακώθηκε. Υπάρχει ο καταπληκτικός χώρος της Τούμπας. Έτσι. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη δεν έχει ορατά αρχαιολογικά σημεία το πόσημα να σου αποδείξει την αρχαιότητά της. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και αντί να το αναδείξει με τον τρόπο που πρέπει, το παραχώνεις πάλι για να δεις πώς θα το αξιοποιήσεις μετέπειτα. Γιώργο, εγώ όση ώρα είχε κοπεί η σύνδεση, είχα αναφέρει ότι τιμήθηκε. Να πάμε στο άλλο θέμα τώρα για την ουσία που σε καλέσαμε. Η επιτομή της βιογραφίας του μεγίστου, ναι, του μεγάλου, του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, από δύο εφημερίδες, από τη Δημοκρατία και την Εστία, και με αφορμή αυτήν την ανάδειξη, αυτής της επιτομής της βιογραφίας που έκανες εσύ, θεωρήσαμε σκόπιμο να ξαναέχουμε μια συζήτηση μαζί σου και να αναδείξουμε, ίσως εσύ είσαι βέβαια ο άνθρωπος που συνέγραψες, που έκανες, αν το θέλεις, αυτή την επιτομή των στοιχείων εκείνων. Εγώ το έδειξα και όλα το βιβλίο, το οποίο αυτό είχε στην τιμή να αναδειχθεί με τον τρόπο που το ανέδειξε η Δημοκρατία και η Εστία, και νομίζω ότι επειδή το διάβασα, έχεις στοιχεία τα οποία στην κυριολεξία είναι αυτά, ίσως και κάποια άλλα, τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας για τον πρώτο του κυβερνήτη στο σύγχρονο νεοελληνικό κράτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις αυτή τον πρόλογο, και πραγματικά έτσι είναι. Αυτές οι δύο εφημερίδες αγκάλιασαν το βιβλίο ακόμα όταν έμαθαν ότι το γράφω. Ήθελα να κάνω ένα μικρό χρηστικό βιβλίο για τον Καποδίστρια. Δηλαδή, επειδή αναφέρω και λέω ότι ουδέποτε θα υπάρξει ένα βιβλίο ή μια σειρά βιβλίων που θα μπορέσουν να περικλείσουν όλο το έργο του Καποδίστρια και να το αναλύσουν κιόλας, γιατί δεν αρκεί να το αναφέρεις. Πρέπει να το δεις μέσα στην εποχή του. Ίσως σήμερα, που δεν υπάρχει βέβαια, αλλά λέω, εάν σήμερα κάποιος έκανε κάτι αντίστοιχο σε μια χώρα, σε ένα νέο κράτος που θα δημιουργεί το, να τον λέγαμε πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ μεγάλο, αλλά ο σημερινός πολιτικός θα είχε στα χέρια του δομές και τεχνολογία. Όταν ο Καποδίστριας φτάνει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία κρατική δομή. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Ο λαός είναι πληγωμένος, ο λαός είναι γυμνός. Τους βλέπει και τρελαίνεται όταν φτάνει στο ναύπλιο. Είναι ρακένδυτοι, με κουρέλια ντυμένοι, άντρες και γυναίκες,
πεινάνε, ψάχνουν να βρουν ένα χορτάρι κάτω να φάνε. Και αυτοί που έχουν αναλάβει τη διοίκηση του λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν δικαστήρια, δεν υπάρχουν φυλακές, δεν υπάρχει νόμισμα, δεν υπάρχει νοσοκομεία, δεν υπάρχουν ορφανοτροφεία. Είναι ασύλληπτο αυτό που καταθέτεις, Γιώργο, το θέλω παραστατικά να το πω στους τηλεθεατές. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο όσο μπορεί τι πράγματι, ποια χαόδη κατάσταση εντελώς του απολύτου χάους βρίσκει ο Ιωάννης Καποδίστριας. Δεν υπάρχουν χώροι να στεγαστούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Και δηλαδή δεν υπάρχει Υπουργείο Οικονομικών, δεν υπάρχει χώρος να... Δηλαδή δεν έχουν τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Και φαντάσου, Κώστα, γιατί είσαι και πολιτικός και καταλαβαίνεις τι θα σου πω, ότι τα στελέχη τα οποία βλέπει για να στελεχώσει όλους αυτούς τους φορείς και τους τομείς και που πρέπει να τους συλλάβει πρώτα και μετά να τους εκτελέσει, είναι αγράμματα, είναι ανίκανοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει, τους οποίους του έχουν προτείνει ξένες δυνάμεις, δεν είναι δικές του επιλογές. Έτσι. Όλοι, δεν είναι της εμπιστοσύνης του όλοι, κοιτάει και την πλάτη του συνέχεια, γι' αυτό και φέρνει κάποιους ανθρώπους που τους γνωρίζει πολύ καλά από το εξωτερικό και από και που τον κατηγορούν κάποιοι τώρα μεταγενέστερα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη αυτό που κατέθεσες, Γιώργο. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος, όπως είπες, σε κάθε βήμα το κοιτούσε πίσω. Ακριβώς. Ακριβώς. Και το κάνει από την αρχή. Αυτό συμβαίνει από την αρχή. Και ακόμη άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα του τον αντιπολιτεύονται κιόλας. Την ίδια στιγμή. Ταυτόχρονα. Η αντιπολίτευση στον Καποδίστρια ξεκίνησε με το που πάτησε το πόδι του στο ναύπλιο. Όχι μετά. Και θέλω να πω εδώ πέρα ότι κανείς στην Ευρώπη δεν είδε με καλό μάτι την έλευση του Καποδίστρια στην Ελλάδα. Ενώ ήταν πολύ προβεβλημένος Ευρωπαίος πολιτικός, θα τον θέλανε όλοι να τον είχαν στις κυβερνήσεις του και είχε τέτοιες προτάσεις, αφότου έφυγε από τον Τζάρο. Αυτός ήρθε στην Ελλάδα διότι το 1807, 14-15 χρόνια πριν την κήρυξη της Επαναστάσεως, 1807, κατάφερε και συνένωσε τους κλεφταρματολούς της Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος, Αχαΐας, Υπήρου και Επτανήσων, και έκανε μια πρόποση όπου για πρώτη φορά ενώπιον όλων, μιας ενωμένης θα το λέγαμε έτσι, αντίστασης κατά των Οθωμανών, έκανε την πρόποση ενώπιον όλων, όλοι οι κλεφταρματολοί ήταν εκεί, υπέρ της ελευθερίας του γένους των Ελλήνων. Και το λέω αυτό διότι εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά αυτό, το λέω αυτό διότι φάνηκε ο οραματισμός του της ελευθερίας του γένους από το 1807 και όχι το 1820, το 1814 ή 16 που είχε προτάσεις ήδη να συμμετέχει στη φιλική εταιρεία την οποία από δίπλα τη βοηθούσε. Χωρίς να φαίνεται. Και φυσικά δεν θα μπορούσε το κάνει φανερά διότι ήταν υπουργός του Τσάρου. Όμως παράλληλα με την βοήθεια του Καποδίστρια, όντας υπουργός του Τσάρου, όντας το δεξί χέρι του Αλέξανδρου, λειτουργούσαν στην Ευρώπη περίπου 10 μυστικές εταιρείες. Στην Τεργέστη, στη Βενετία, στη Βόρεια Ιταλία, Γένοβα Πάδοα, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Μόναχο, στην Αυστρία, στην Ελβετία, στο Βουκουρέστι, στην Οδυσσό. Που σας μιλάω για πολύ καιρό πριν από την φιλική εταιρεία. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν είχαν ως στόχο να μαζέψουν νεαρούς Έλληνες ευγενείς που ήταν στην Ευρώπη, να τους βοηθήσουν να μάθουν τα ελληνικά και την ελληνική ιστορία καλύτερα διότι είχαν μια παιδεία ευρωπαϊκή και να προαλήφονταν αυτοί οι νέοι να έρθουν εδώ πέρα να γίνουν δάσκαλοι. Γιατί είχε σκεφτεί ότι θα έχει ελληνικό κράτος, θα φτιάξει σχολεία πέτρινα, αλλά ποιος θα διδάξει εκεί πέρα που κανείς δεν ήξερε την ελληνική γλώσσα όπως την ομιλούμε σήμερα. Μιλούσαν μια μεικτή γλώσσα εκείνη την εποχή, η οποία είχε πολλά σκληρά σύμφωνα. Καταλαβαίνετε ότι είχαν έρθει 400 χρόνια χωρίς να την έχουμε χάσει ποτέ τη γλώσσα μας, αλλά είχαν παρισφρήσει πάρα πολλά ξένα στοιχεία. Το θέμα του λοιπόν ήταν
ποιος θα τυπώσει βιβλία, αναγνωστικά, αλφαβητάρια κλπ. Ποια βιβλία θα είναι αυτά, ποιοι δάσκαλοι θα μάθουν αυτά τα βιβλία. Γι' αυτό ποιος, και είχε ποιος θα τυπώσει νόμισμα, για να λειτουργήσει το κράτος. Μιλάμε εφημερίδες, για στοιχειώδη πράγματα. Εφημερίδες, πώς θα κοινωνήσει το ότι συμβαίνει. Επίσης, τελωνία. Δεν υπήρχαν τελωνία να εισπραχθούν οι φόροι για τα πλοία που έμπαιναν στα λιμάνια και έκαναν το οποιοδήποτε εμπόριο. Κάτι σημαντικό, ταχυδρομείο δεν υπήρχε. Δηλαδή, πώς φτάναν οι επιστολές, έχει καταλάβει κανείς, πώς φτάναν οι επιστολές που έγραφε ο Καποδίστρας προς άλλους αρχηγούς της Ευρώπης. Ξέρετε τι γινότανε. Είχε βρει ένα πλοιάριο το οποίο είχε μισθώσει το Καποδίστριας, δύο φορές το μήνα ή μία φορά το μήνα να πηγαίνει στην Ιταλία από το Ναύπλιο και εκεί να το παίρνουν φίλοι του το γράμμα, να το πηγαίνουν σε άλλο χωριό, σε άλλο φίλο και από εκεί σε άλλον, να φτιάξει δηλαδή ένα σπασμένο τηλέφωνο για να φτάσει μία επιστολή σε έναν Ευρωπαίο ηγέτη. Η επικοινωνία δεν ήταν καθόλου εύκολη λοιπόν. Και όμως, παρόλα αυτά, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είχε στρατό. Δεν υπήρχε στρατός ελληνικός. Ναι, μέσα έχεις και μία φωτογραφία του πρώτου στρατόνα που κατάφερε να χτίσει. Φτιάχνει στρατόνα, έτσι. Στρατόνες. Ναι. Επίσης δεν υπήρχαν δρόμοι. Οι δρόμοι ήταν κάτι καρόδρομοι, οι οποίοι δεν ήταν για να βοηθήσουν την άμυνα του κράτους. Εσκεμμένα η Οθωμανική Αυτοκρατορία τους άφηνε έτσι για να μην μπορούν να γίνουν μεγάλες επελάσεις. Έπρεπε λοιπόν να γίνουν δρόμοι και ο πρώτος δρόμος που φτιάχνεται είναι Άργος Ναύπλιο και μετά Μεθώνη Πύλος. Κάστρα. Να μπαλωθούν τα κάστρα γιατί ήταν πεσμένα από τους πολέμους και τον Ακετάλο και κάθε αρχηγός είχε το δικό του κάστρο και το φύλαγε με ίδιους στρατιώτες. Έπρεπε να πιστούν λοιπόν όλοι αυτοί οι οπλαρχηγοί να ενωθούν σε ένα ελληνικό πια κράτος, σε έναν ελληνικό στρατό. Και σε όλα αυτά βάλτε τους καλοθελητάδες που έρχονταν από Γαλλία, Αγγλία και Ρωσία για να δώσουν, να βάλουν το δικό τους μέσα στη νέα κυβέρνηση του νέου πολλά υποσχόμενου κρατηδίου. Βάλτε λοιπόν σε αυτό ότι τα σχέδια των Άγγλων ήταν η Ελλάδα του Καποδίστρια, προσέξτε θα σας πω, να είναι από το Άργος και την Τρίπολη μέχρι τις Σπέτσες και την Ίδρα, μέχρι τα Μέγαρα και μέχρι την Κορινθία. Αυτό ήταν το κρατήδιο το οποίο ήθελαν οι Άγγλοι. Και ο Καποδίστριας έχει συλλάβει, έχει πει και έχει μιλήσει για τη μεγάλη Ελλάδα των ονείρων του, η οποία συμπεριλάμβανε και την Κρήτη και την Κύπρο και τα παράλια της Μικράς Ασίας και τα νησιά μας του Αιγαίου, Χίο, Σάμο κλπ. Και φυσικά την Κωνσταντινούπολη. Ότι ο εμπνευστής της μεγάλης ιδέας ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας από τότε. Ακριβώς. Όλα αυτά τα σχέδια, εκτός το αποτυχημένο σχέδιο του λιμανιού της Κωνσταντινούπολης, της εισβολής στην Κωνσταντινούπολη, που απέτυχαν οι Ιδραίοι μετά από προδοσία κάποιων εκεί πέρα, δυστυχώς, γιατί η αρχή ήταν το χτύπημα να είναι τριπλό. Ένα ψηλά από τη Βλαχία, ένα στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης και ένα φυσικά στο κέντρο της Ελλάδας, στην Πελοπόννησο και Στερεά που ξεκίνησε όντως. Άρα λοιπόν απέτυχαν τα δύο, της Βλαχίας και της Κωνσταντινούπολεως και προχώρησε μόνο της κυρίως Ελλάδος. Τα σχέδια για την Κρήτη, για τη Σάμο, για την Στερεά Ελλάδα, οι Άγγλοι δεν θέλανε να ελευθερώσει την Ναύπακτο. Προσέξτε τι σας λέω. Η Ελλάδα για τους Άγγλους έπρεπε να περιοριστεί κάτω από τα Αυλάκη. Και δώσαν λάθος και όταν ήταν να πάει να βοηθήσουν την πολιορκία της Ναυπάκτου, αυτοί πήγανε με πλοία στο Ναυρακικό κόλπο. Δηλαδή καμία και τελικώς, Γιώργο, τον δολοφονήσαν και επί 190 τόσα χρόνια δεν ανοίγουν τον φάκελο της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια. Εδώ είναι το τραγελαφικό λοιπόν. Έχουν φάει τη ρετσινιά οι Μανιάτες, οι οποίοι ήταν από τα πιο μεγάλα παλικάρια που έβγαλε η χώρα μας, που κράτησαν ελεύθερη την πατρίδα τους, απάτητη την πατρίδα τους. Έφαγαν τη ρετσινιά οι Ιδραίοι, που κράτησαν απάτητη την Ίδρα. Δεν πάτησαν εκεί πέρα Τούρκοι σε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και έφαγε μια μεγάλη οικογένεια τη ρετσινιά, επειδή οι Άγγλοι ήταν μισομανιάτιδες, διότι, προσέξτε θα σας πω τώρα και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης πολύ νωρίς
είχε με επιστολή του που είχε στείλει προς τον Κοραή και ο Κοραής, επειδή αλληλογραφούσε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, του είχε στείλει επιστολή να βοηθήσουν και του είχε πει το ότι τραβάνε οι Έλληνες στην Ελλάδα και ζητούσε την βοήθεια και έκανε έκκληση προς τον φιλελληνισμό των Αμερικανών. Επειδή οι Αμερικανοί λοιπόν μόλις είχαν απελευθερωθεί από τους Άγγλους και το είχαν πρόσφατο αυτό τι ακριβώς συμβαίνει, ξεκινά ένα φιλελληνικό κίνημα να έρχεται από τους Αμερικάνους, τους Έλληνες δηλαδή που ήσαν εκεί πέρα, συν φυσικά και Αμερικανούς πολίτες, να έρχονται εδώ πέρα να πολεμήσουν κατά των σχεδίων των Άγγλων. Αυτό δεν το συγχώρεσαν ποτέ οι Άγγλοι στον Μαυρομιχάλη, στους Μαυρομιχαλαίους. Γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο πλοίο, αυτή η επιστολή του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη ως αρχηγού της Μάνης τότε, της Μεσσηνίας, της Μεσσηνιακής Μάνης, έτσι λεγόταν τότε, ως αρχηγού της Μεσσηνιακής Μάνης δεν του το συγχώρεσαν ποτέ. Και όταν, και όταν καταδικάστηκε ο Μαυρομιχάλης και θανατώθηκε, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης έκλαιγε δίπλα, γνωρίζοντας την αδικία αυτή, γνωρίζοντας το άδικο αυτό και γνωρίζοντας αυτό το παλικάρι. Λοιπόν, οι Γάλλοι είχαν υποκινήσει τους Ιδραίους και τους είχαν τάξει λαγούς με πετραχύλια, τους είχαν τάξει πλοία, τους είχαν τάξει πολεμικά πλοία, τους είχαν τάξει τυπογραφία, τους είχαν για να υποδαβλήσουν τον, τον Καποδίστρια. Και φυσικά την ώρα της, την ώρα που γίνονται όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι στο Άργος, είμαστε στο Ναύπλιο, έτσι, στο Ναύπλιο, το Άργος είναι 6 χιλιόμετρα από το Ναύπλιο, προσέξτε τι σας λέω, στο Ναύπλιο υπάρχουν 14.000 Γάλλοι στρατιώτες έτοιμοι να καταλάβουν την εξουσία ποιου κρατηδίου, το οποίο εκτείνεται από το Σαρονικό στο Ναύπλιο. Αυτό ήταν το κρατήδιο. Και ο Ιμπραήμ είναι από κάτω, έτσι. Μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Έτσι, όχι, εγώ θα προσθέσω μόνο, Γιώργο, ναι, θα προσθέσω αυτό που παραθέτεις μέσα στο βιβλίο, την επιστολή του Καποδίστρια για τον Γάλλο, τον Λαλάντ. Και μου κάνει εντύπωση που από τότε ακόμα είχε και το πνεύμα του και το χιούμορο Κυβερνήτης, που λέει ότι ήξερα ακριβώς τι κάνετε για τους Γάλλους, αλλά σιωπούσα και έσφυγα την ψυχή μου για το καλό αυτής της πατρίδος, γιατί οι λεγόμενες προστάτηδες δυνάμεις ήξερα τι επεδίωκαν, και μάλιστα κλείνει το κειμενάκι τουλάχιστον που παραθέτεις, και άφησα τα γεγονότα, λέει, να λαλήσουν κατά το Λαλάντ, να λαλήσουν, δηλαδή να αποκαλυφθούν μόνοι τους οι Αγγλογάλοι τι κακό επεδίωκαν εναντίον του ελληνισμού. Κωνσταντίνε, δυστυχώς και κύριε Λεκάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα επανέλθουμε όμως για πολλές πτυχές, γιατί τα 200 χρόνια πρέπει να τιμηθούν. Ακριβώς, στη σειρά που κάνουμε με τις συνεντεύξεις προς τιμήν, όπως μπορούμε και εμείς να δώσουμε το μικρό μας λιθαράκι για να δούμε τα 200 χρόνια του ελληνικού, του νέου ελληνικού κράτους, αλλά και να θυμίσουμε ότι το γένος μας ξεκινάει από τα βάθη των αιώνων. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν των συνεντεύξεων θα ξανακαλέσουμε σίγουρα τον κύριο Λεκάκη, γιατί πραγματικά, Κωνσταντίνε, νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι μια κινητή βιβλιοθήκη και πραγματικά εγώ σωπαίνω και θέλω να τραβάω όσο γνώση μπορώ, όπως φαντάζομαι και οι αγαπητοί τηλεθεατές. Κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσω με τη φράση του Καποδίστρια. Ο Φιλίκος των ξένων προδότης. Ο Φιλίκος των ξένων, βεβαίως. Φοβερή φράση. Ο Φιλίκος των ξένων, και ας τα ακούν οι τηλεθεατές. Αυτός που ακούει τους ξένους τι πρέπει να κάνει, είναι προδότης κατά τον Ιωάννη Καποδίστρια. Και το είπαμε στη Βουλή κάποτε, Γιώργο. Κύριε Λεκάκη, και πάλι σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πραγματικά. Καλά.